δρόμους. Περιμένετε ότι θα υπάρξει μια συζήτηση επί του χρέους του δημόσιου τομέα και συζήτηση κάποιες ελάφρυνση. Ούτως ή άλλως έχουν επέλθει πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις, έγινε δημοψήφιση στην Ελλάδα και εμείς αντίστοιχα είχαμε τέτοια ζητήματα στην Ιρλανδία σε σχέση με τα, για παράδειγμα, με τα επιτόκια ή με την λήξη του δανείου. Είχαμε δυνατότητα να επαναχρηματοδοτήσουμε το δάνειο απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εμείς στην Ιρλανδία, αφού προσφύγαμε πρώτα στις αγορές. Πάντως, σίγουρα δεν υπάρχει μια λύση η οποία να είναι κατάλληλη σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις χώρες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακούσουμε τις ελληνικές προτάσεις. Δεν γνωρίζω, δεν έχω καθόλου εικόνα σε σχέση με τις λεπτομέρειες, σε σχέση δηλαδή με την πρόταση Juncker και την ελληνική πρόταση. Όταν όμως η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μην συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουμε μια νέα πρωτοβουλία. Ελπίζω να υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία, η οποία να είναι και βιώσιμη μεσοπρόθεσμα. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να οθήσει την χώρα εκτός τροχιάς για τον επόμενο μήνα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε ξανά την Ελλάδα στην ανάπτυξη και πάντα έχω επιμείνει και έχω υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα θέλουμε να μείνει στην Ευρωζώνη. Προκειμένου όμως να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια ευημερούσα οικονομία, μια οικονομία σε ανάπτυξη στην Ελλάδα με ένα βιώσιμο πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να δώσει ξανά θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι έχουν υπάρξει πολλοί σκληροπυρηνικοί απέναντι στην Ελλάδα για καθαρά εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Νομίζω ότι θα μπορέσει να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι έχω υπάρξει πολλές τέτοιες συναντήσεις και έχω και πολλούς μάρτυρες που μπορούσαν να το επιβεβαιώσουν αυτό. Πάντα έλεγα ότι η Ιρλανδία ήθελε την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη και ότι είμαστε προετοιμασμένοι να διαπραγματευτούμε. Άρα λοιπόν εξετάζουμε την αδιάρθρωση του χρέους ως ένα κομμάτι διαπραγμάτευσης. Αυτή είναι η θέση μου. Ποτέ δεν είχα μια σκληρή θέση απέναντι στην Ελλάδα. Πάντα ήμουνα σε πολύ καλές σχέσεις με τους προηγούμενους υπουργούς οικονομικών της Ελλάδας και ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορέσουμε να έχουμε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα βιώσιμο για την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι. Δεν θα κάνω καμία εικασία απέναντι σε ένα Brexit. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ αυτού. Θα κάνω ό,τι μπορώ ως προσωπώντας μια μικρή χώρα προκειμένου να διασφαλίσω ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να παραμείνει στην Ευρωομάδα και ότι το πρόγραμμά της θα είναι βιώσιμο. In the sale of the Northern Arms Northern Ireland loan book, and will you seek to speak to him, or do you think someone from your office will speak to him about the ongoing? Well, the position on the controversy has blown up now. Νομίζω τώρα ότι έχει υπάρξει μία μεγάλη αντιπαράθεση και μία αμφισημία, αν θέλετε, σε επίπεδο συζήτησης ότι αφορά την Βόρειο Ιρλανδία. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την νομοθεσία η οποία υιοθετήθηκε. Και θα πρέπει να δούμε πώς εξετάζονται το σύνολο των συναλλαγών. Μάλιστα. Θεωρώ ότι η προσέγγιση που ακούσαμε λοιπόν και τον Ιρλανδό. Να πω βεβαίως ότι το ANSA επιβεβαίωσε την πληροφορία του Βασίλη Βασιλόπουλου. Να ξεχαρείτε ολοκόντας. Να έχετε από 40 δευτερόλεπτα.